5 κιλά από μόνο. Oh no! Α, μου γρατσουνίστηκε! 2 ευρώ το τιμάχιο. Hey καρίνιους μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω επιτέλους, μα επιτέλους, ένα Pepco haul. Ήθελα τόσο πολύ να πάω σε αυτό το καινούργιο κατάστημα που όλα ακούω και όλα ακούω. Το πολωνικό κατάστημα Pepco άνοιξε στη Λάρισα. Το πολωνικό κατάστημα Pepco άνοιξε στην Αθήνα. Και άνοιξε και στη Θεσσαλονίκη. Σε προηγούμενο βιντεάκι σας πήρα μαζί μου να δείτε έτσι λίγο πώς είναι από μέσα και τα δύο μαγαζιά που έχουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε αυτά κατάφερα να πάω. Κάτι λέγεται θα ανοίξει και για τρίτο. Αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάτι πήρε το μάτι μου εμένα. Όλοι συζητάνε για αυτό το πολωνικό κατάστημα το οποίο λέγεται Pepco. Είναι κάτι σαν τα Jumbo τα δικά μας. Είναι κάτι σαν τα Zara τα δικά μας που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που έχει και λίγο home και έχει και λίγο παιδικά και έχει και λίγο ρούχα. Κατά κύριο λόγο, σαν κατάστημα, θεωρείται ότι είναι μαγαζί με ρούχα. Συγκεκριμένο κατάστημα λένε ότι έχει ξεκινήσει, ρε παιδί μου, έτσι για ρούχα. Είναι δηλαδή, κατά κύριο λόγο, κατάστημα με ρούχα, από ό,τι έχω ακούσει, και έχουν και είδη σπιτιού. Παιδιά, τα είδη σπιτιού είναι top, στην κορυφή. Αυτό ήταν η εμπειρία μου γενικά. Σας δείχνω και τα δύο καταστήματα να δείτε τι έχουν, ειδικά τώρα για τα Χριστούγεννα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε πώς είναι από μέσα τα Pepco και να δείτε όλη αυτή την εμπειρία, μην ξεχάσετε να δείτε το προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα στο κανάλι μου και να πατήσει και την εγγραφή. Μια αλυσίδα που είναι σε όλη την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν πάρα πολύ οικονομικά ρούχα. Είδη σπιτιού, παιδικά, παιχνίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια, μια παρατήρηση που έχω να κάνω είναι πάρα πολύ μικρά καταστήματα και τα δύο. Περίμενα να είναι τεράστια όπως είναι ακριβώς τα Jumbo, αλλά ήταν το ένα τμήμα του Jumbo, να το πω έτσι. Και πήρα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Πήρα αρκετά διακοσμητικά. Πήρα και ρούχα να τα δοκιμάσω για τη μικρή. Οι τιμές τους μπορώ να πω ότι είναι πιο οικονομικές από τα Jumbo. Η αλήθεια είναι αυτή. Πήγα μετά καπάκια στα Jumbo. Θα σας κάνω και ένα Jumbo haul να δείτε ακριβώς τι θέλω να πω. Και οι τιμές τους, παιδιά, ήταν διπλάσιες από αυτές στα Pepco. Και το βλέπω και από τις αποδείξεις. Που πας στα Jumbo, χωρίς ότι είναι τεράστια και όλο και κάτι θα πάρεις και θα βάλεις στο καλάθι σου, παρόλο που πας για ένα πράγμα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, εκεί πάλι βάζεις το καλάθι σου, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Θα τα δούμε μαζί. Θα ξεκινήσω με τα είδη σπιτιού, γιατί πιστεύω ότι ήταν τα αγαπημένα μου. Πήρα πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο. Πήρα αυτό, το οποίο δεν έχω σκεφτεί ακριβώς που θα το βάλω, αλλά αυτό εδώ πέρα το χειροπήγιο βαζάκι, πες το όπως θέλεις, εγώ θα το έλεγα ένα μοντέρνο βαζάκι, είναι τόσο πολύ θεανό, φωνάζει από μακριά, έχει το ουράνιο τόξο από πάνω, έχει αυτές τις παστέλ έτσι αποχρώσεις που, όσο με ξέρετε, είμαι εγώ αυτές, νομίζω το βλέπετε και από εδώ πώς τα ζωγραφίσαμε. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ cute σε ένα παιδικό δωμάτιο, αύριο μεθαύριο να βάλει τα κοσμήματά της, αύριο μεθαύριο να το διακοσμήσει, να βάλει κάτι εδώ μέσα, το οποίο σαν κουμπαράς μπορεί, ρε παιδί μου, να το χρησιμοποιήσει. Επίσης μου ταιριάζει τέλει και στο σαλόνι με τους χρωματικούς τόνους αυτούς εδώ πέρα. Αλλά ακόμη δεν έχω σκεφτεί, δηλαδή δεν είναι κάτι που πήρα και είπα, οκ, θα μπει εκεί. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε, με ξετρέλανε. Ακόμη και για μίνι γλαστράκι μπορείς να το κάνεις και είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Και δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Ακόμη και εγώ τα ψάχνω. Είναι πολύ πρωτότυπο. Συνεχίζω λοιπόν με δύο χριστουγεννιάτικα κεριά κόκκινα, τα οποία ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Κάνανε 80 λεπτά. Αυτά εδώ. Δεν μυρίζουν, είναι απλά κόκκινα κεριά. Ό,τι πρέπει, αν έχεις, ρε παιδί μου, μίνι μικρά στεφάνια που θες να βάλεις σε τραπέζι, σε κάποιο μικρό τραπεζάκι αν έχεις, ή αν θες να κάνεις έτσι με πολύ ωραία σύνθεση μέσα σε ένα μεγάλο στεφάνι με πολλά κεριά, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου για τα Χριστούγεννα. Να πω επίσης ότι θα ανεβάσω κάπου στο ενδιάμεσο και μια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση όταν με το καλό τι κάνω. Λογικά μπορεί να είναι από τα επόμενα βιντεάκια. Οπότε stay tuned να δείτε πώς θα τα συνδυάσω όλα αυτά που πήρα από τα Jumbo, από Pepco, για τα Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε με αυτά εδώ, το οποίο είναι το πιο γλυκό βάζο ever. Έψαχνα να βρω ένα τέτοιο για να το βάλω στην κουζίνα μου. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές τώρα τα Χριστούγεννα και αυτό δεν κατάλαβα τι είναι εντωμεταξύ. Δεν έχω καταλάβει ακόμη. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Μου άρεσε που είναι έτσι minimal, δεν έχει πάρα πολύ χρώμα. Και αυτό το cute από πάνω καπάκι. Έψαχνα να βρω τέτοιο, να σας πω την αλήθεια, στα Jumbo εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί κάτι πολύ έξυπνο που θέλω να κάνω στην κουζίνα. Οπότε αυτό πιστεύω θα ήταν το ιδανικό και ήταν αρκετά οικονομικό. Ήταν 6 ευρώ. Κάτι τέτοιο στο Jumbo το χτυπούσαν δεκάρικο. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είμαι κατά το Jumbo προφανώς, δεν το λέω αυτό. Απλά θέλω να πω ότι με την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ξεφύγει για ένα περίεργο λόγο στην Ελλάδα, έχουν χτυπήσει πάρα μα πάρα πολύ και αυτά τα καταστήματα τις τιμές τους. Δεν είμαι
υπέρ κάποιου καταστήματος, απλά με ενθουσίασε ότι έχουν τόσο ωραία σχεδιάκια, κάτι τελείως διαφορετικό από τη φιλοσοφία των τζάμπο, που τα τζάμπο είναι τζάμπο και τα λατρεύουμε όλοι και τα ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Θα φέρει μια νότα διαφορετική στο σπίτι μας. Αυτό θέλω να πω. Μετά από αυτό. Μάλλον αυτό είναι τα Nike. Άκυρο, παιδιά. Ναι. Πήρα παπούτσια Nike στη μικρή. Σας είχα πει ότι θα σας τα δείξω, αλλά έτρεχα. Αυτά δεν είναι Nike. Αυτά είναι τα Gore-Tex. Αυτά είναι τα νούμερο 1 που πήραμε. Αυτά βασικά μας τα πήρε η γιαγιά. Και τα άλλα θα τα δείτε τα Χριστούγεννα. Και πήρε και η μαμά Nike παπούτσια. Αυτά εδώ. Ήθελα να πάρω ένα παπούτσι το οποίο, επειδή μου, να ταιριάζει με όλα και με το στυλ μου. Και να είναι και αδιάβροχο. Και αυτό το τύπου δερματίνι με βελούδο μαύρο σκέτο ήταν η κατάλληλη επιλογή. Anyway, συνεχίζουμε λοιπόν. Τις μπέρδεψα τις σακούλες και τις έφερα εδώ γιατί νόμιζα ότι είναι Pepco, αλλά ήταν Nike. Βρήκα το πιο τέλειο μαξιλάρι ever. Κάτι τέτοια τα βλέπω επειδή μου στα Ζάρα και λέω πω πόσο κάνει αυτό και η θήκη κάνει 30 ευρώ. Και το έχω ρωτευτεί, είναι τέλειο. Αυτό ήταν και το μαξιλάρι μέσα, δηλαδή δεν έχει θήκη. Α, όχι άκυρο, έχει θήκη. Α, τέλειο. Αλλά και πάλι στα Pepco που κοίταξα και παρατήρησα λίγο, έχουν πάρα πολύ καλές τιμές και σε μαξιλάρια. Δηλαδή με 2 ευρώ παίρνεις εσωτερικό γέμισμα μαξιλαριού και από εκεί και πέρα έχεις τη δυνατότητα να πάρεις πάρα πολύ οικονομικές θήκες για να στολίσεις το σπίτι σου. Και ειδικά τώρα για τα Χριστούγεννα, που είναι και εποχιακή η διακόσμηση, πιστεύω ότι αυτά τα σχεδιάκια και σχετικά οικονομικά αξίζουν. Θα δείτε πώς θα το κάνω. Ταιριάζει τέλεια με τα χρώματά μας αυτό. Stay tuned. Έχω μετά άλλη μια τσάντα, την οποία δεν πήρα σακούλα από το Pepco. Την έχω βάλει σε αυτές εδώ που δεν σκίζονται γιατί ήταν πάρα πολύ βαριά. Πήρα αυτόν εδώ πέρα τον καθρέφτη, ο οποίος είναι ο καλύτερος καθρέφτης που θα μπορούσες να βρεις για αυτή την τιμή. Έχω πάρει ένα παρόμοιο από τα τζάμπο που έχει πάλι σαν ήλιος και το έχω στο σαλόνι. Είναι παρόμοιο το σχέδιο, απλά αυτός ταιριάξει πάρα πολύ ωραία σε εκείνη τη σύνθεση καθρεφτών. Ή μπορώ να τον αλλάξω με κάποιον άλλον και να τον χρησιμοποιήσω σε άλλο σημείο στο σπίτι. Οπότε, αν θέλω να μεγαλώσω τη σύνθεση των καθρεφτών, θα ταιριάζει τέλεια με όλους τους καθρέφτες που έχω, γιατί όλοι είναι αυτό το μπαμπού το ξύλινο ακριβώς το ίδιο και από IKEA και από Jumbo. Ο καλύτερος καθρέφτης ever. Έχω κόλλημα με τους καθρέφτες, το ξέρετε. Πήρα πάρα πολλά δωράκια από το Pepco. Για ένα λόγο που θα σας πρότεινα να πάτε οπωσδήποτε στο Pepco, αν σας δοθεί αυτή η ευκαιρία, είναι τα δώρα. Μπορείτε να πάρετε οικονομικά αλλά και πολύ καλής ποιότητας δώρα, γι' αυτό πιο πολύ θα σας προτείνω. Όχι ότι στα Jumbo δεν θα βρείτε, θα βρείτε. Αλλά παιδιά, δείτε αυτό το κερί. Τέτοια κεριά βλέπω πάρα πολύ καιρό. Το έχω πάρει δώρο το συγκεκριμένο σε κάποιον. Αχ, Θεέ μου, μυρίζει σαν πούδρα μωρού. Σίγουρα θα είναι δώρο της οικογένειάς μας και από τη Βασιλική. Το έχω πάρει γιατί ταιριάζει κυρίως και με τις χρωματικές έτσι αποχρώσεις που έχουν στο σπίτι που θέλω να το κάνω δώρο. Αλλά και γιατί η ποιότητά του, ρε παιδί μου, αξίζει για ένα τέτοιο δωράκι. Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Το δίνεις και είναι χιλιόβαρο. 5 κιλά από μόνο. Αυτό ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Έκανε 7 ευρώ. Είναι όλο τζάμι και από πάνω έχει ξύλο. Μπορείς να το κρατήσεις και να το κάνεις και σαν κοσμηματοθήκη αργότερα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα σου μείνει άχρηστο. Και γι' αυτό το λόγο το πήρα κιόλας. Μακάρι να μου κάνω και εμένα ένα τέτοιο μεγάλο κερί δώρο. Γιατί θα σας δείξω τι πήρα. Αυτό είναι το δικό μου το κερί. Αυτό εδώ. Του λέω Αλέξη, αυτό εδώ πέρα το κερί. Το είχα δει και στο TikTok που είχαν γεμάτα τα ράφια τότε. Του λέω αυτό το κερί θα μου το κάνεις δώρο για τα Χριστούγεννα. Αχ, Θεέ μου, είναι όλη φρεσκάδα των λουλουδιών. Όλη η άνοιξη είναι μέσα σε αυτό το κερί. Και μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια του σημαίνιου που έχει και εδώ. Αυτό το δύο. Πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ και με το δωμάτιό μας, έτσι που είναι πιο fancy και πολύ elegant. Γενικά αυτά τα κεριά και τα δύο είναι premium. Αυτό πρέπει να είναι γυάλινο. Και αυτό μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ για κοσμηματοθήκη τώρα που το σκέφτομαι. Απλά αυτό είναι λίγο πιο μικρό, κάνει 5 ευρώ και νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα γραμμάρια. Συνεχίζω με κάποια άλλα δωράκια για το σπίτι, τα οποία τα πήρα και πιστεύω ότι είναι η πιο τέλεια ιδέα να κάνεις σε κάποιον δώρο. Είναι αυτά εδώ, τα κουβερλί, τα οποία μπορείς να τα έχεις είτε στα ριχτάρια πάνω στον καναπέ, είτε να σκεπάζεσαι με τα συγκεκριμένα, τα έχεις ένα καλάθι δίπλα σου, τώρα το χειμώνα ειδικά. Είναι πάρα πολύ λεπτό, δηλαδή θα σκεπαστείς και καλοκαίρι με αυτό. Είναι όταν το βράδυ κάνει λίγο ψυχρούλα. Είναι για μένα. Αυτό all season αγαπημένο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα και το packaging. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνεις κάπου δώρο. Και είναι πάρα πολύ οικονομικά και αυτά. Όπως επίσης και αυτό το set που έχω πάρει. Είναι χριστουγεννιάτικο set για δωράκι. Το οποίο αν βγάλεις το packaging θα μπορούσες να πεις ότι αυτό το συγκεκριμένο το set θα το χρησιμοποιούσες και εκτός Χριστουγέννων. Γιατί έχει απλά το έλατο, το κουκουνάρι. Έχει ένα αρωματικό χώρο μαζί με ξυλάκια. Τσαλακώθηκε και λίγο το κουτί από το ταξίδι. Ένα αρωματικό χώρο που βάζει μέσα τα ξυλάκια και τα ξυλάκια βρέχονται με αυτό το λάδι που έχει εδώ κάτω. Οπότε όλο ο χώρο μυρίζει, υποθέτω κάτι σαν Pepco. Είναι χριστουγεννιάτικο, μου κάνει τέτοιες μυρωδιές το συγκεκριμένο σετ. Και επίσης έχει και δύο κεράκια τα οποία μπορείς να τα στολίζεις στο τραπεζάκι σου γυάλινα. Και αυτά υποθέτω ότι έχουν ακριβώς το ίδιο άρωμα. Oh no! Κάτσε να μην τα ανοίξουμε.
το δώρο, Παναγία μου. Anyway, το packaging και όλα μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και το ταλαιπωρήσαμε λίγο. Α, έχει try me. Έλα ρε εσύ, τώρα το είδα. Εντάξει, τέλειο. Μυρίζει υπέροχα. Έχει εδώ πέρα ένα δειγματάκι που το ανοίγεις και είναι το άρωμα. Ό,τι πιο τέλειο. Πιστεύω ταιριάζει ακριβώς στο άτομο το οποίο το έχουμε πάρει. Και θα είναι υπέροχο. Συνεχίζω. Το εδώ το οποίο το πήρα, παιδιά, 2 ευρώ. Το ήθελα για να αποθηκεύω διάφορα έτσι πραγματάκια και κυρίως κάψουλες. Είναι αρκετά μεγάλο. Κλείνει και καλά από πάνω. Είτε για ντουλάπι, μπορείς να βάλεις μέσα π.χ. κάποιο αλεύρι. Δυστυχώς ήταν το τελευταίο αυτό που είχε. Ήταν στα 2 ευρώ. Είχε μετά πολύ πιο μικρά και εμένα με βολεύουν τα μεγάλα βάζα γενικά όπως σας έχω πει. Και αυτό σκεφτόμουν να το βάλω, ρε παιδί μου, για κάψουλες. Αν και έχω εκεί πέρα πάνω στην κουζίνα μου και κάψουλες για σοκολάτα συγκεκριμένα. Χώρο πάνω στην κουζίνα βέβαια να βάλω και κάποια άλλα μικρά έτσι που μου ταιριάζουν ξύλινα. Αλλά αυτό ήταν πιο μεγάλο και πιστεύω θα είναι πιο πρακτικό γιατί χωράει και περισσότερες κάψουλες προφανώς. Ή να το έχω στο ντουλάπι και να κάνω refill αντίστοιχα. Αλλά εντάξει, δεν συγκρίνεται με αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Συνεχίζω με αυτό εδώ που είναι πάλι στα είδη σπιτιού. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Το οποίο είναι ένα ταψί. Τώρα που το σκέφτομαι είναι από τα καλύτερα δώρα πάλι που μπορείς να κάνεις σε κάποιο δικό σου άτομο, γιατί έχεις όλα αυτά τα stencil μπισκότων. Πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα θα είναι το ιδανικό δώρο για κάποιον που είναι μαμά, που έχει έτσι παιδάκια, που κάνουν μπισκότα τώρα τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αν έχετε κάποια φίλη σας που είναι 3-4 χρονών, το κάνετε στη μαμά της δώρο να ψήσουν και αυτή τα Χριστούγεννα τα μπισκοτάκια τους. Διότι έχει και τα ψή, έχει και όλα αυτά εδώ πέρα τα stencil. Άγιος Βασίλειδες, δύο διαφορετικά μεγέθη. Έχουμε το χιονάδροπο αστέρι, χιονονιφάδα. Και επίσης είναι και το ταψί και όλα αυτά, παιδιά. Μαρτσουνίστηκε. Δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα το ταψί από ό,τι βλέπετε εδώ. Μαρτσουνίστηκε. Αλλά έκαναν 4 ευρώ. Τι εννοείς, μαρτσουνίστηκε, σακατεύτηκε. Η αλήθεια είναι ότι γρατσουνιέται εύκολα από ό,τι βλέπω. Αλλά 4 ευρώ αυτό το set είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαιρόμουν αν θα το έπαιρνα εγώ προσωπικά για δώρο, γιατί έψαχνα τέτοια stencil να κάνω μπισκότα με τη μικρή. Ήμουν σίγουρη, μπράβο αυτό, ότι είχα και κάποιο stencil εδώ, τα οποία είναι πάλι χριστουγεννιάτικα, κάνουν 1,30 παιδιά. Πήρα πρόσφατα από το Shein τέτοια stencil. Δεν ξέρω αν τέλειο θα με βοηθήσουν να κάνω τα μπισκότα που θέλω να κάνω. Αλλά έχουν πάλι πάνω πιγκουίνους, δεντράκια και βασίλειδες. Είναι πολύ πιο οικονομικά και από το Shein τα συγκεκριμένα. Όπως καταλαβαίνεις, θέλω να γεμίσουμε stencil. Πήρα κάποια πραγματάκια και για τη μικρή, όπως σας είπα, είχαν παιχνίδια. Οπότε, επειδή ο Άγιος Βασίλειδες θα μας φέρει ένα τραπεζάκι, το οποίο έτσι ανοίγει και από πάνω και είναι για να κάνεις messy play. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το ζωάκι. Που είναι στην ουσία για μπάνιο. Ναι. Τα ψάχνω απεγνωσμένα στα τζάμπο και δεν τα έβρισκα. Έχει την καμιλοπάρδαλη. Έχει αυτό εδώ πέρα που είναι υποπόταμος. Έχει τον ελέφαντα και όλα αυτά τα βλέπει σε κάτι βιβλία που έχουμε. Και ξετρελαίνεται με αυτά τα ζωάκια. Οπότε τις πήρα κι άλλα. Πιο πολύ έτσι τη θάλασσα. Που μπαίνουν σε νερό όπως το φλαμίγκο, το δελφινάκι, το παπάκι. Και θα φτιάχνουμε διάφορα έτσι και θα παίζουμε με τα ζωάκια. Έχουν κι άλλα παιχνίδια. Έχουν πάρα πολλά βασικά παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι είναι κυρίως για πιο μεγάλες ηλικίες. Για τις μικρές ηλικίες δεν έχουν τόσα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή είχαν πιο πολύ τύπου τέτοιο. Δηλαδή ότι παίρνεις τα τουβλάκια και τα βάζεις μέσα στο σωστό σχήμα. Πήρα αυτά εδώ. Είναι δύο κορμάκια 9 ευρώ. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι έχουν πατουσάκια. Πάρα πολύ. Τα ρούχα τους είναι πάρα πολύ οικονομικά. Έχω να το λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι είναι πολύ οικονομικά. Αλλά βέβαια για την ποιότητα δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί έτσι φαίνεται πολύ καλή. Μου θυμίζει λίγο τον Primark. Θέμα είναι όταν θα μπουν σε πλυντήριο και θα περάσουν από μια διαδικασία μωρού, που το λέω εδώ. Εκεί θα δούμε πόσο καλά είναι τα προϊόντα τους. Γενικά τα ρούχα τους. Αλλά ότι έχουν οικονομικά ρούχα, έχουν. Αυτά εδώ πέρα σκεφτείτε ότι κάνανε 6 ευρώ και είναι 3 χριστουγεννιάτικα κορμάκια. Και όχι μόνο, θα μπορούσε δηλαδή να τα έχει και όλο το χρόνο αυτά. Απλά εγώ τα πήρα για χριστουγεννιάτικο, δηλαδή που έχει έτσι το sugar and spice. Έχει μετά από εδώ πίσω ένα απλό κόκκινο, που αυτό είναι καλό. 2 ευρώ το τεμάχιο στα συγκεκριμένα και στα άλλα βγαίνει 4,5 ευρώ το τεμάχιο, οπότε είναι πολύ καλές τιμές για παιδικά ρούχα. Γιατί δεν έχουν φτάσει μόνο οι τιμές στα ύψη σε Pampers, τρόφιμα και όλα αυτά του σούπερ μάρκετ, έχουν φτάσει δυστυχώς και σε αυτά τα είδη και σε άλλα καταστήματα με ρούχα. Θα τα δοκιμάσω, οπότε θα σας πω αν θέλετε την εμπειρία μου μέσω του Instagram και γενικά. Εν κατακλείδη λοιπόν, είναι ένα καλό κατάστημα, το οποίο έχει πολύ οικονομικές τιμές και πολύ πρωτότυπα δώρα αν θέλετε να κάνετε σε κάποιον. Πολύ ωραίες σακούλες, έχω να το λέω αυτό. Αν και έκανα βλακία και δεν πήρα καμία, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι για δώρο. Είχε πολύ ωραίες 3D με glitter σακούλες για τα Χριστούγεννα, κάτι που θα χαρούνε τα παιδάκια όταν θα τους δώσει ένα δώρο. Πρωτότυπα πράγματα, κάτι που δεν είχα ξαναδεί σαν σχέδια στην Ελλάδα σε κάποια από αυτά ή αν τα έβλεπα σε πενταπλάσιες τιμές, παιδιά, από ότι αυτά που είχαν στο Pepco. Είναι ένα πολύ ωραίο κατάστημα που εμένα με ενθουσίασαν και όπως είδατε κιόλας, κυρίως τα είδη σπιτιού που είχαν. Δεν με τράβηξαν τόσο πολύ την προσοχή τα ρούχα που είχαν ή τα παιδικά ρούχα που είχαν.
πιο πολύ με τράβηξαν αυτά τα παιδικά, τα χριστουγεννιάτικα. Είχαν ωραία τις Disney και, αλλά δεν είχε το νούμερο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι αυτό που βγαίνουν όλα sold out. Γι' αυτό Pepco, αν βλέπετε αυτό το βιντεάκι, κάντε μεγαλύτερα καταστήματα και φέρετε περισσότερα αποθέματα από το κάθε ένα. Γιατί δεν προλαβαίνουμε κι εμείς οι μαμάδες να πάρουμε. Όταν έχεις ένα νούμερο από το κάθε ένα, πού να προλάβεις. Πολύ ωραίο κατάστημα και πρωτότυπο, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, παιδιά. Θα βρείτε πολύ ωραία πραγματάκια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας βοήθησα, να σας κατατόπισα, να σας πήρα μαζί μου σε ένα ταξίδι για το τι περίπου έχουν μέσα τα Pepco και με το προηγούμενο βιντεάκι αλλά και με αυτό το βιντεάκι. Πώς μπορείτε να τα συνδυάσετε και τι δώρα έξυπνα μπορείτε να κάνετε σε δικούς σας ανθρώπους. Αυτό, να κάνετε subscribe, θα έρθουν και άλλα haul, σας ξαναλέω. Τα τζάμπο πήραμε πάρα πολλά πράγματα επίσης. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!